Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του «Εξήγησέ το απλά». Σήμερα θα μιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις στην κβαντική τηλεμεταφορά. Μια τεχνολογία που πρόκειται να αλλάξει το διαδίκτυο. Φανταστείτε ένα διαδίκτυο τόσο γρήγορο και ασφαλές που κανείς δεν μπορεί να υποκλέψει τα δεδομένα σας. Τώρα φανταστείτε ότι αυτή η τεχνολογία είναι ήδη σε εξέλιξη και βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ. Αυτός είναι ο κόσμος που υπόσχεται η κβαντική τηλεμεταφορά. Πρόσφατα, επιστήμονες πέτυχαν κάτι που θεωρούνταν αδύνατο. Μετέφεραν πληροφορίες κβαντικά μέσω των καλωδίων οπτικών ινών που ήδη χρησιμοποιούμε για το σημερινό διαδίκτυο. Αυτό το επίτευγμα δεν είναι απλώς μια θεωρητική ανακάλυψη, αλλά ένα βήμα προς την πρακτική εφαρμογή αυτής της συναρπαστικής τεχνολογίας. Σε αυτό το επεισόδιο θα εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτή η ανακάλυψη, πώς λειτουργεί και γιατί είναι τόσο σημαντική για το μέλλον μας. Ας ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά. Η κβαντική τηλεμεταφορά είναι η μεταφορά πληροφορίας από ένα σημείο σε άλλο χρησιμοποιώντας τις αρχές της κβαντικής διεμπλοκής. Αλλά τι είναι η κβαντική διεμπλοκή? Είναι μια μοναδική ιδιότητα όπου δύο σωματίδια συνδέονται με τέτοιο τρόπο ώστε ό,τι συμβαίνει στο ένα να επηρεάζει άμεσα το άλλο ανεξαρτήτως απόστασης. Φαντάσου δύο δίδυμους που αισθάνονται το ίδιο πράγμα ακόμα και αν βρίσκονται σε διαφορετικές υπήρους. Η τηλεμεταφορά πληροφορίας μέσω αυτής της αρχής είναι εξαιρετικά περίπλοκη, αλλά η βασική ιδέα είναι ότι μπορούμε να κλειδώσουμε την πληροφορία σε κβαντικά σωματίδια και να τη στείλουμε χωρίς να διανύσει φυσικά την απόσταση. Το μεγάλο επίτευγμα εδώ είναι ότι οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τα συνηθισμένα καλώδια οπτικών ινών για να πετύχουν αυτή τη μεταφορά. Μέχρι τώρα, η κβαντική τηλεμεταφορά γινόταν μόνο σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και σε μικρές αποστάσεις. Το γεγονός ότι πέτυχαν τη μεταφορά σε πραγματικό περιβάλλον και μέσω υπαρχουσών υποδομών σημαίνει ότι αυτή η τεχνολογία είναι πλέον πιο κοντά στην καθημερινή μας ζωή. Κάτι τέτοιο είναι τόσο σημαντικό επειδή ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία ενός δικτύου που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του σημερινού διαδικτύου με την ασφάλεια και την ταχύτητα της κβαντικής τεχνολογίας. Οι κλασικές υποδομές αναβαθμίζονται χωρίς να χρειάζεται να κατασκευαστεί κάτι εξ ολοκλήρου καινούριο, γεγονός που μειώνει σημαντικά το κόστος και την πολυπλοκότητα της εφαρμογής. Ποιες όμως είναι οι συνέπειες αυτής της ανακάλυψης για την καθημερινότητά μας? Πρώτον, φανταστείτε ένα διαδίκτυο όπου οι πληροφορίες είναι απολύτως ασφαλείς. Στο κβαντικό διαδίκτυο, κάθε απόπειρα υποκλοπής καταστρέφει τη διεμπλοκή, καθιστώντας αδύνατο να παραβιαστούν τα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ανταλλάσσουμε δεδομένα όπως οικονομικές συναλλαγές ή ιατρικά αρχεία, χωρίς καμία ανησυχία για παραβιάσεις. Δεύτερον, η κβαντική τηλεμεταφορά υπόσχεται ταχύτητες που δεν μπορούμε να φανταστούμε με τις τρέχουσες τεχνολογίες. Η πληροφορία ταξιδεύει σχεδόν στιγμιαία, καθιστώντας τις καθυστερήσεις του σημερινού διαδικτύου παρελθόν. Φανταστείτε πόσο γρήγορα θα μπορούσαν να λειτουργούν οι υπηρεσίες μας από τα streaming μέχρι τα cloud-based συστήματα. Τέλος, αυτή η τεχνολογία είναι ευκολότερο να εφαρμοστεί από όσο φανταζόμασταν γιατί βασίζεται στις ίδιες οπτικές ίνες που ήδη χρησιμοποιούμε. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσουμε τα πάντα, απλώς να βελτιώσουμε ό,τι έχουμε. Έτσι, η μετάβαση στο κβαντικό διαδίκτυο μπορεί να γίνει πιο γρήγορα και με λιγότερο κόστος από όσο νομίζαμε. Η κβαντική τηλεμεταφορά μέσω οπτικών ινών δεν είναι απλώς μια εντυπωσιακή επιστημονική ανακάλυψη. Είναι το θεμέλιο για ένα νέο είδος διαδικτύου. Ένα δίκτυο που θα είναι πιο γρήγορο, πιο ασφαλές και πιο προσβάσιμο. Σκεφτείτε τις δυνατότητες, από ασφαλείς επικοινωνίες μέχρι επαναστατικές εφαρμογές στην επιστήμη, την ιατρική και την τεχνολογία. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας τεχνολογικής επανάστασης που θα αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούμε και ανταλλάσσουμε δεδομένα. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε και να μας ακολουθήσετε για περισσότερα απλά και κατανοητά επιστημονικά θέματα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε περίεργοι, να μαθαίνετε και να ρωτάτε.